Να ρίξω λίγη χρυσή σκόνη στα όνειρα. Με συγχωρείτε, σας ξύπνησα. Όχι, δεν κοιμόμουν. Τότε η κυρία Μαρκησία θα περπατούσε στις Βερσαλίες. Ή μήπως καθαλώνατε απάνω στο βιενέζικο δάσος. Ή καλύτερα, βρίσκεστε πάνω σε μια γόντολα και πλέεται στα νερά της Βενετίας. Είστε ποιητής. Όχι, αλλά είμαι ένας ρομαντικός που οι φίλοι μου με αποκαλούν ανόητο. Δεν σας πιστεύω. Μπορεί και να μου. Τι αξία έχει η ζωή όταν είναι κανείς συνεχώς λογικός. Μήπως σας κουράζω. Όχι, με διασκεδάζετε. Είστε παντρεμένοι. Ναι. Ο άντρας σας. Είναι έμπορος. Α. Έμπορος, αλλά είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Ναι, ξέρω. Όλοι οι έμποροι είναι θαυμάσιοι. Μόνον εμείς δεν αξίζουμε τίποτα οι ρομαντικοί. Ίσως όμως να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Αλήθεια, για πέστε μου. Εσείς είστε ευτυχισμένοι μέσα στη κασαρόλα σας. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας πω εγώ. Δεν είσαστε. Και δεν είσαστε γιατί το βράδυ, πριν σας πάρει ο ύπνος, σκέφτεστε κάποιον που θα έρθει να σας πάρει από το χέρι, να τρέξετε μαζί στον άνεμο, στα κύματα, στο φεγγαρόφωτο. Όλοι μας κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Ναι, αλλά εσείς βρήκατε έναν άντρα που μετράει με το μέτρο ή ζυγίζει με το κιλό. Και είστε τόσο όμορφοι. Σας παρακαλώ. Αλήθεια σας το λέω. Δεν έχω δει πιο όμορφη Μαρκησία ούτε πάνω στους πίνακες του βατό. Πολύ παράξερα τα λέτε. Πώς αλλιώς θα γοητεύσω μια γυναίκα σαν και εσάς. Μια γυναίκα που δεν μοιάζει με καμιά άλλη γυναίκα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να σας έλεγα κοινές φράσεις. Ότι τα μάτια σας λάμπουν σαν διαμάντια, είστε υπέροχοι. Αυτά τα λένε οι μήτε εξεταστέοι του γυμνασίου και οι βλάκες. Γιατί θέλετε να με γοητεύσετε. Γιατί είμαι γόης. Όχι επαγγελματίας. Ερασιτέχνης. Όπως εσείς μια κούκλα Μαρκησία. Είστε θεότρελος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το ωραιότερο κομπλιμέντο που μου έχουν κάνει ποτέ. Σας φέρω λίγη σαμπάνια να πιείτε.